θελήσαν κάποιοι κύκλοι, κυρίως γύρω από τον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, να επιβάλλουν έναν αδιέξοδο, αλλά και ανέντιμο, θα έλεγα, συμβιβασμό. Πιστεύω ότι εργαζόμαστε σωστά, έτσι ώστε να υποχρεωθούν σε λίγες μέρες σε μία έντιμη και ρεαλιστική συμφωνία. Αυτή είναι η περιγραφή αυτού που έγινε και αυτού που θα γίνει. Διότι τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν πριν από 2 χρόνια και γιατί όλα αυτά κρίνονται μέσα στο μεγάλο κάδρο των εξελίξεων στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν και πολύ ισχυρές διεργασίες, τις οποίες είδαμε να εξελίσσονται και στο προσκήνιο και στα παρασκήνια και αυτής της συζήτησης της προχθεσινής, και άρα μπορούμε πολύ βάσιμα να έχουμε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στο προηγούμενο διάστημα, γιατί φαίνεται ότι είναι λίγες οι απαντοχές ως προς την δυνατότητα επιβολής πια στην χώρα μας μιας αδιέξοδης, στο διηνεκές, ανέντιμης, επαναλαμβάνω, συμφωνίας και πορείας, την οποία προφανώς κανείς δεν μπορεί να αντέξει, αλλά δεν μπορεί να αντέξει και ως επιβολή της σε μια χώρα ευρωπαϊκή με στη βάση των αξιών των ευρωπαϊκών που υπάρχουν. Γιατί είμαι και αισιόδοξος ότι, ας πούμε, θα επιληθεί στη σωστή κατεύθυνση. Διότι ακριβώς στα διάφορα σενάρια τα οποία παρουσιάστηκαν σε αυτή τη συζήτηση, που ήταν σενάρια, επαναλαμβάνω, τα οποία σε τελευταία ανάλυση είχαν μέσα τους το στοιχείο και του μη ρεαλισμού και του ανέντιμου και του αδιέξοδου, με αυτή την έννοια, υπήρξε μία διαφωνία, μία κατατεθειμένη διαφορετική άποψη από το σύνολο αυτών των δυνάμεων που σας είπα προηγούμενο και που αφορούν τις 7 χώρες του Νότου, καταρχήν. Και άρα αυτό διαμόρφωσε, μαζί και με τις θέσεις που έχει ο Γιουγκέρ και από την Επιτροπή, ο Ντράγκη με το δικιά του σύγκρουση και αντιπαράθεση, η οποία εξελίσσεται με το Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών κτλ. Αυτό όλο, αν το δείτε, διαμορφώνει ένα παζλ πολύ διαφορετικό, αρκετά πιο αισιόδοξο. Μένει να καταδειχθεί αν θα είναι και αποτελεσματικό, σαφώς. Γι' αυτό είπα, εργαζόμαστε για μία λύση. Αλλά είναι μία διαφορετική κατάσταση, μέσα στην οποία πια άνθρωποι που εκπροσωπούν εργαζόμενους, λαϊκές τάξεις, χώρες οι οποίες έχουν υποβαθμιστεί ή βρίσκονται σε διακινδύνευση, αντιστέκονται και μένει να αντισταθούν ακόμα πιο, ας πούμε, ριζοσπαστικά και με προοπτική πάνω στην επιχειρούμενη συνέχιση αυτής της απολύτως αδιέξοδης κατάστασης η οποία έχει κατοχυρωθεί από τις ευρωπαϊκές, κυρίως, ας πούμε, τη γερμανική ελίτ. Ερώτημα. Όλοι αυτοί αγαπάνε την Ελλάδα ξαφνικά και είτε, ας πούμε, την κυβέρνησή της, είτε θέλουν, γίνανε φιλέλληνες και δεν βλέπουν τα δικά τους προβλήματα. Προφανώς όχι. Είναι μία σύγκληση αναλύσεων, κοινωνικών αναγκών στο έδαφος της κρίσης και συμφερόντων. Περί αυτού πρόκειται. Η Ιταλία έχει 2,3 εκατομμύρια χρέος σε ευρώ. Η Γαλλία έχει 2,4 εκατομμύρια χρέος σε ευρώ. Οι ισπανικές τράπεζες, θα μπορούσαμε επί ώρα να λέμε για μία-μία από αυτές τις χώρες, πέραν της Πορτογαλίας που ήδη έχει μπει σε ένα δρόμο και είναι και πιο κοντά, ας πούμε, πολιτικά θα έλεγε κανείς, στην ελληνική κυβέρνηση και τα λοιπά. Για όλες αυτές τις χώρες μπορούμε να πούμε ακριβώς το πεδίο των προβλημάτων στα οποία είναι υποχρεωμένοι να απαντήσουν μέσα από τη διαμόρφωση τέτοιων συνεργασιών, έτσι ώστε να ιτηθεί η πολιτική της λιτότητας. Αλλά ας δούμε, έτσι, τυπικά, στατικά αυτή την υπόθεση που αφορά στη δεύτερη αξιολόγηση.
υπάρχει ένα ισχυρό κοινωνικό πακέτο. Δεν είναι αντίμετρα εναντί μέτρων. Θα παρακολουθήσατε και τη συζήτηση στη Βουλή και τα λοιπά. Θα ήταν αντίμετρα εναντί μέτρων αν ήταν ακριβώς πάνω στο ίδιο αντικείμενο. Δεν είναι ακριβώς πάνω στο ίδιο αντικείμενο ούτε για τους ίδιους ανθρώπους. Πάντοτε. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας που εφόσον θυγεί από το αφορολόγητο και από την προσωπική διαφορά θα έχει επιπλέον από το κοινωνικό πακέτο, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι, πολίτες, οι οποίοι δεν θα έχουν λαμβάνει, διότι δεν θα είναι μέσα στις κατηγορίες τις συγκεκριμένες όπου αυτό το κοινωνικό πακέτο αναπτύσσεται μέσα στην κοινωνία, ενώ θα έχουν απομειώσει το καθαυτό τους, το καθαυτό εισόδημά τους. Ή άλλοι θα υπάρχουν, οι οποίοι επειδή θα έχουν παιδί, θα είναι στο νίκη, θα ξέρετε όλες τις κατηγορίες του κοινωνικού πακέτου και δεν θα θίγονται από την προσωπική τους διαφορά, θα έχουν θετικό αποτέλεσμα και αναβάθμιση της κοινωνικής, της οικονομικοκοινωνικής τους κατάστασης. Αυτό είναι δεδομένο. Και εκεί ακριβώς έγκυται η εύλογη κριτική που κάνουμε σε αυτούς και αλλήλους αναμεταξύ μας, πέραν της μαθηματικής προσέγγισης του ζητήματος, η οποία επίσης είναι σωστή, διότι μαθηματικά σημαίνει ότι 1 και μείον 1 είναι 0, τη μία χρονιά στα φορολογικά, 1 και μείον 1 την άλλη φορά είναι 0. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους, πάντοτε εμείς για ανθρώπους μιλάγαμε και γι' αυτό σε αυτό το επίπεδο πάντοτε κάνουμε τις συζητήσεις μας. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι υπάρχουν τέτοιες αδυναμίες, αλλά ταυτόχρονα εννοώ εάν κληθούμε για να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα έτσι όπως συνομολογήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι η προσπάθεια η οποία περιγράφεται και καταγράφεται σε αυτό που αποκλήθηκε αντίμετρα είναι μια συστηματική και σημαντική προσπάθεια που διαμορφώνει προϋποθέσεις σοβαρού κοινωνικού πακέτου και σοβαρού κοινωνικού κράτους. Για κρίσιμους τομείς, για πολύ κρίσιμους τομείς, που αφορούν στο που μένει κανείς και πώς μένει και πώς βοηθιέται γι' αυτό, στα φάρμακά του, στα παιδιά, στα επιδόματα, σε θέσεις εργασίας σε συγκεκριμένους στοχευμένους τομείς και μία σειρά από άλλα μέτρα. Δεν είναι μέτρα της μίας φοράς, είναι ενταγμένα απολύτως στο κοινωνικό πρόγραμμα μαζί με άλλα μέτρα που υπάρχουν για παιδεία, υγεία, ασφάλεια και τα οποία λαμβάνονται ή θα λαμβάνονται και θα λαμβάνονται και με μεγαλύτερη άνεση εφόσον θα έχει πάει καλά η ελληνική οικονομία, εφόσον θα έχουμε αυξημένα πάλι έσοδα κτλ. Είναι πακέτο μέτρων τα οποία θα λαμβάνονται συνεχώς και κάθε χρόνο, δεν είναι της μιας φοράς, θα διαμορφώσουν ένα ισχυρό υποστηρικτικό πεδίο για την ίδια την οικογένεια, για τα παιδιά μας, για τους ανθρώπους οι οποίοι πάσχουν.